Στη συνέχεια του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για το Δήμο Λαγκαδά, καθώς μαζί μας εδώ στο στούντιο του σταθμού βρίσκεται η κυρία Νίκη Ανδρεάδου, ιατρός στο επάγγελμα, υποψήφια δήμαρχος του Λαγκαδά, επικεφαλής του συνδυασμού Πολίτες με Όραμα. Σε έναν Δήμο, ο μεγαλύτερος σε χιλιομετρική απόσταση Δήμος. Σε χιλιομετρική έκταση. Σε χιλιομετρική έκταση, έτσι, έκταση. Και απόσταση μεταξύ των. Πρώην κοινοτήτων. Ναι, σωστά ναι, το ναι, λέω. Ναι, ακριβώς σωστά το λέτε. Από τη μία μεριά στην άλλη, δηλαδή, για να πάει αυτός ο δήμαρχος, έχει να διασχίσει πολύ μεγάλη είναι απόσταση. Πολλά τα χιλιόμετρα. Όπως εσείς, σωστά το λέτε, πολλά τα χιλιόμετρα. Τώρα στον προεκλογικό σας αγώνα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχετε. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Σε τώρα, μία γυναίκα. Είστε η δεύτερη γυναίκα υποψήφια στο Δήμο σας, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας διορθώσω. Είμαι η τρίτη υποψήφια. Τρίτη γυναίκα τρίτη υποψήφια. Υποψήφια γυναίκα. Είναι εξίσου η κυρία Μαρκέλα Ταυρίδου, που εκτίθεται για δεύτερη φορά ως υπηγούμενη ενός συνδυασμού, και η κυρία Χρύσα Σάμου. Ωραία. Χαίρομαι που έχει και ένας Δήμος τόσες πολλές γυναίκες. Ναι, ομολογώ ότι είναι ο Δήμος με τις περισσότερες υποψήφιες γυναίκες. Είναι γεγονός. Είναι ο Δήμος με τις περισσότερες γενικές υποψηφιότητες, και αυτό δείχνει ότι εμείς οι γυναίκες μπορούμε να διεκδικούμε και γνωρίζουμε τον τρόπο. Ίσως αυτό αναδεικνύει τις ικανότητές μας και τις ειδοποιούν τις διαφορές από τι όχι, στα πλαίσια της ισότητας και της αξιοκρατίας. Βέβαια, θα έπρεπε ο νομοθέτης να δώσει μεγαλύτερο ποσοστό. Εγώ δεν είμαι υπέρ του νομοθέτη που βάζει ποσόστοση 40%. Νομίζω ότι θα έπρεπε να βάλει ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό και στη συμμετοχή γυναικών, αλλά να επιβάλλει και στις δημοτικές αρχές να έχουν εξίσου ίσο αριθμό εκλεγμένων γυναικών και ανδρών. Έτσι. Αυτό ακριβώς θα ήθελα αυτό να επισημάνω. Μια πιο γιατί δίκαιη κοινωνία. Η ποσόστοση αυτή τη στιγμή, όπως επιβάλλεται, είναι από στη συμμετοχή. Είναι στη συμμετοχή του, κάτι το οποίο δεν εξασφαλίζει και την εκπροσώπηση μέσα στη δομή του Δημοτικού Συμβουλίου. Επομένως, το 40% αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που αναδεικνύει την ισότητα και ευνοεί το γυναικείο φύλο. Είναι προσχηματικό ακριβώς. Κυρία Ανδρεάδου, τώρα εσείς γιατί, ενώ έχετε το επάγγελμά σας, είστε ιατρός, επιμελήτρια στο ΕΣΥ της περιοχής του Λαγκαδά, αφήνετε την ησυχία σας να ασχοληθείτε με την αυτοδιοίκηση. Καταρχήν, να το πω έτσι. Είναι γεγονός. Όχι, καλά ότι κάνετε και ασχολείστε. Πολύ δεν καλά θα με κάνετε. Αποτρέπατε. Είναι όντως γεγονός που ισχύει, ότι όντως αφήνω και την ησυχία, τους αγώνες που δίνω ως επιμελήτρια, ως μάχημη γιατρός εργαζόμενη στο Λαγκαδά. Σαφώς κάνουμε θυσίες και σε ό,τι αφορά και την οικογενειακή μας όχι λειτουργία, την ισορροπία την οικογενειακή. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται γιατί θεωρώ ότι έχοντας μία διαδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση, όντας εκλεγμένη στην απερχόμενη διοίκηση του κ. Καραγιάννη, υπήρξα αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας, υπήρξα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και όλα αυτά μου έχουν δώσει τις δυνατότητες, τις γνώσεις, την τεχνογνωσία. Έχω διεισδύσει αρκετά μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και θεωρώ ότι μπορώ και θέλω να κάνω τη διαφορά για τον τόπο μου, τον τόπο όπου αγαπάω, τον τόπο τον οποίο θεωρώ ότι αξίζει μια καλύτερη, ένα μέλλον πολύ καλύτερο και μια ανάδειξη σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι η καταλληλότερη ερώτηση σε αυτή τη φάση ήταν εσείς σε τι άξονες επάνω θα κινηθείτε για αυτό το Δήμο. Είναι ο Δήμος Λαγκαδά, είναι γνωστή η γεωπολιτική του ακριβώς θέση και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τόσο με τα προβλήματα που έχουν οι Δήμοι του Μητροπολιτικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε, αν θα μπορούσατε να μου αναπτύξετε τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους βέβαια θέλετε εσείς να κινηθείτε στο Δήμο Λαγκαδά και πώς βλέπετε την ανάπτυξη της περιοχής. Καταρχήν, όπως το είπατε, σαφώς δεν είμαστε ένας Δήμος αμυγός αστικός. Είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει την ιδιομορφία να έχει το αγροτικό κομμάτι όπως και το αστικό κομμάτι, με 47 οικισμούς. Είναι ένας υπερβολικά αυξημένος αριθμός, άρα αυτό αναδεικνύει και τις ιδιαιτερότητες, άλλες οι ανάγκες που αφορούν τον αγροτικό πληθυσμό, άλλες οι ανάγκες του αστικού τμήματος του Δήμου μας. Οπότε η πρόσβαση, το να θέλεις να διανύσεις αυτό το Δήμο, όπως είπατε, που συνορεύει με τρεις νομούς, είναι κάτι το οποίο από μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Και σαφώς εμείς με ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο και υλοποιήσιμο θα κινηθούμε, θα εργαστούμε. Δεν τελειώνουμε την ημέρα των εκλογών. Από την επομένη των εκλογών ξεκινάμε τον αγώνα μας. Σηκώνουμε τα μανίκια και δουλεύουμε πάνω σε 4 βασικούς άξονες. Είναι, το πρόγραμμά μας κινείται καταρχήν σε ό,τι αφορά τη μέριμνα για την κοινωνική αλληλεγγύη. Ο Δήμος Λαγκαδά οφείλει, πρέπει και θα μεριμνήσουμε ώστε να είναι ένας Δήμος που θα δώσει δομές που θα προστατεύσουν την οικογένεια, θα δώσει δομές που θα καλύψουν την ισότιμη πρόσβαση και την ποιοτική πρόσβαση στην υγεία. Είμαι γιατρός που εργάζομαι στο Δήμο του Λαγκαδά. Είμαι γιατρός που καθημερινά κινούμε με ανθρώπους από τον τόπο μου. Οπότε γνωρίζω και τα προβλήματα και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις ανάγκες και τις λύσεις που χρειάζονται. Και το τι πρέπει να γίνει για αυτό το τομέα. Αυτό να το πω, κυρία Ανδρεάδο, γενικά κοινωνική πολιτική, τον πρώτο άξονα. Είναι η κοινωνική, κοινωνική αλληλεγγύη. Αφορά την οικογένεια. Να δημιουργηθούν δομές που θα ενισχύσουν την οικογένεια. Να υπάρχει λοιπόν η ζεστή η αίθουσα, η ασφαλής παιδική χαρά, η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, να γίνουμε ένας βοηθός, αρρωγός της οικογένειας. Και γενικότερα και στις άλλες δράσεις ό,τι που αφορούν την υγεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό. Σε δεύτερη, κάτι το οποίο θα μεριμνήσουμε και είναι μέσα στο πρόγραμμά μας, είναι η αξιοπιστία του Δήμου. Θέλουμε και οφείλουμε στον τόπο μας ένα Δήμο αξιόπιστο, αποτελεσματικό, λειτουργικό και φιλικό στο Δημότη. Εμείς θα διώξουμε όχι να επανασυστήσουμε τον Δήμο, απλά να οργανώσουμε έτσι. Να επαναοργανωθεί έτσι. Να επαναοργανωθεί. Καλύτερη οργάνωση, και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Και με διαφάνεια. Σωστά. Είναι κάτι που θέλω, οφείλω να το επισημάνω, είναι η διαφάνεια. Οι διαφανείς διαδικασίες. Το να μπορεί και να γνωρίζει ο Δημότης το αίτημά του σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό δεδομένης της έκτασης αυτής είναι ότι ο Δημότης οφείλουμε να τον εξυπηρετήσουμε από τον τόπο του. Το να μπορεί να κάνει ηλεκτρονικά, το να εκδίδεται ένα πιστοποιητικό, το να γίνεται μια ηλεκτρονική αίτηση είναι κάτι για το οποίο θα μεριμνήσουμε. Ένας άξονας επιπλέον που είναι πάλι οφειλή μας στον τόπο μας αφορά την τοπική ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι είναι ένας τόπος πρικισμένος και με εξαιρετικές δυνατότητες, αλλά ίσως λίγο αντικειμένος από πρόσωπα και από καταστάσεις, για τον οποίο οφείλουμε να δημιουργήσουμε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, να δημιουργηθεί ένα γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μέσω των οποίων θα καταφέρουμε να καταρχήν να συντηρήσουμε τις υποδομές μας, τους δρόμους μας, τις υπάρχουσες υποδομές. Σαφώς, τα γυμναστήριά μας, τους χώρους άθλησης, τις αποχετεύσεις μας, την υδροδότησή μας. Αυτά όλα θα μπορέσουν να καλυφθούν από προγράμματα τα οποία θα εξασφαλίζονται από ένα καλοοργανωμένο γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και σαφώς δεν μας αφήνει, αδιάφορους, σωστά, ναι. Ευχαριστώ για την βοήθεια. Δεν μας αφήνει αδιάφορους στο θέμα της ασφάλειας και είναι ο τέταρτος άξονας πάνω στον οποίο θα δουλέψουμε. Πώς την εννοείτε την ασφάλεια, κύριε Ανδρέα? Την ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα. Καταρχήν, ασφάλεια από τις ανθρώπινες παραβατικές συμπεριφορές. Με την κατάλληλη αστυνόμευση, με την επανασύσταση. Έχει πρόβλημα ο Δήμος και η περιοχή γενικά με την ανασύσταση των αστυνομικών τμήματων? Καταρχήν έχει αποδυναμωθεί γιατί έχουν πάνω σε αποφάσεις βέβαια κεντρικότερης κεντρικής εξουσίας, διοίκησης. Έχει αποδυναμωθεί από τα. Σε ανθρώπινο δυναμικό. Σε ανθρώπινο και σε δομές και σε οργανωμένες δομές. Έχουν κλείσει αστυνομικά τμήματα, καταρχήν. Δεύτερο, που δεν θα έπρεπε για έναν τέτοιο ιδιόμορφο Δήμο, έτσι. Ένας τόσο τεράστιος Δήμος, το αντιλαμβάνεστε ότι θέλει πυκνότερα σημεία τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την αστυνόμευση. Μάλιστα. Η επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας, το οποίο ο Λαγκαδάς στερείται. Επιπλέον, ασφάλεια πέρα από τις παραβατικές συμπεριφορές, ασφάλεια στις μετακινήσεις μας, είτε αφορά τη μετακίνησή μας προς την εργασία, είτε αφορά τη μετακίνησή μας στα σχολεία, είτε αφορά τη μετακίνησή μας στα χωράφια μας, γιατί εμείς είμαστε μια αγροτική περιοχή. Σωστά. Μετακίνηση στις κτηνοτροφικές μας μονάδες. Η αγροτική οδοπία είναι
Είναι εκ των όνων ΚΑΝΕΦ με ένα οργανωμένο, καλοσχεδιασμένο και με συνέπεια υλοποιήσιμο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει άμεσα να τρέξουμε. Μάλιστα. Στον αναπτυξιακό, στην τοπική ανάπτυξη, θα ήθελα να ακούσω κάτι και για τα λουτρά του Λαγκαδά. Όταν σε παγκόσμια κλίμακα, τέτοιες περιοχές, οι οποίες έχουν τέτοιες δυνατότητες, μπορούν να γίνουν πόλος έλξης του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού, τον οποίο φυσικά εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα, και το οποίο το έχει αξιοποιήσει η περιοχή του Δήμου της Έδεσας και η περιοχή γύρω από τους Δήμους της Εορδαίας, που έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα λουτρά της περιοχής. Ναι. Αυτό το ακούω στο δικό σας Δήμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Το ακούω ακόμα και από την διοίκηση του Γιάννα Αναστασιάδη από το 2010. Κάτι το οποίο δεν είχε γίνει, δεν είχε καταστεί εφικτό. Ακριβώς. Έμεινε πίσω γιατί δεν το επιθυμούσε κάποια δημοτική αρχή, κάποια από τις δημοτικές αρχές που ήταν στο Δήμο σας τόσα χρόνια, ή γιατί είναι κάτι το οποίο βλήδαν ότι δεν μπορεί να δώσει κύρος στην περιοχή και να δώσει ανάπτυξη? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Αντιθέτως, θεωρώ ότι είναι η αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης της περιοχής. Τα λουτρά του Λαγκαδά αποτέλεσαν ένα κόσμημα πραγματικό για την πόλη μας, για το Δήμο μας, ευρύτερα για το Δήμο μας, και τα οποία οφείλουμε να τα αποδώσουμε ξανά στον Δημότη και σε χρήση τόσο του Δημότη του Λαγκαδά και να αποτελέσει τον πόλο έλξης και για τον Θεσσαλονικιό, αλλά ακόμη και σε μεγαλύτερο επίπεδο τον τουρίστα, το οποίο ο τουρισμός που θα μπορεί να αφορά τον ιαματικό τουρισμό, την ευεξία και την υγεία. Βέβαια, ο τουρισμός, και ο οποίος είναι ευρωπαϊκά επιδοτούμενος, έτσι. Πέραν τούτου, ο τουρισμός για τον Δήμο του Λαγκαδά είναι αυτές οι δημορφίες του Δήμου μας και τα όμορφα χαρακτηριστικά του που δεν μπορεί να εξαντληθεί μόνο στον ιατρικό τουρισμό. Σίγουρα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε κάλλιστα για τους αρχαιολογικούς μας χώρους, για τον αγροτουρισμό. Ο Δήμος Λαγκαδά έχει ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα και μπορούμε να αναδείξουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Για την εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων. Ακριβώς. Διότι έχει πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι αγροτικοί συνεταιρισμοί έδρασαν στην περιοχή του Λαγκαδά. Είναι γνωστοί. Επομένως, οι πρωτιές υπήρξαν. Πρέπει και να ξανακερδιστούν. Πρέπει να επανέλθουν. Μπράβο. Δεν Συμφωνώ μπορώ μαζί να σας. Αποφανθώ. Για ποιους λόγους σε προηγούμενες διοικήσεις δεν δόθηκε η αξία και η μέρημνα η οποία όφειλε για τα λουτρά? Εγώ αυτό μπορώ να σας Παρότι πω. Παρότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν για τέτοια έργα. Πλέον στερούνται. Δεν υπάρχει κάτι που δεν είναι σε χρηματοδοτικό εργαλείο σήμερα. Εδώ έχει αφήσει το ΕΣΠΑ. Λοιπόν. Το ΕΣΠΑ τα έχει πιάσει, ξέρει ΕΣΠΑ, πολύ καλά τι γίνεται στην Ευρώπη. Νομίζω ότι δεν ξέρουν οι τοπικοί άρχοντες τι έχει το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι ένας θησαυρός, αν ξέρεις να το αξιοποιήσεις και ακριβώς, να το δουλέψεις. Ακριβώς. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο, κάτι που δεν διαθέτει το ΕΣΠΑ, και βέβαια δεν θα υπερθεματίσουμε τώρα για το ΕΣΠΑ, αλλά είναι γεγονός ότι είναι ένα πολυεργαλείο, είναι όλα αυτά που μπορεί να σου προσφέρει, ώστε τα οποία με ιδίους πόρους αδυνατίζει να τα εξυπηρετήσεις, και είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε και να είστε σίγουρος, πέραν του ΕΣΠΑ, αλλά και σε ό,τι αφορά και την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία θα μπορούσε σε ταυτόχρονη παρουσία του Δήμου, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε, να οργανωθούμε, έτσι ώστε να αποδώσουμε αυτό που οφείλουμε. Οφείλουμε στον τόπο μας, οφείλουμε στους ανθρώπους, οφείλουμε στο μέλλον του τόπου μας. Σωστά. Κύριε Ανδρεάδου, 30 μέρες πριν από τις κάλπες. Ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Και αν πούμε ότι έχουμε μπροστά μας και τις εορτές τώρα του Πάσχα και την επόμενη εβδομάδα που είναι κενές, έτσι, γιατί ο κόσμος θα ασχοληθεί λίγο με τις οικογένειές του, με το εορταστικό κομμάτι, τα ήθη και τα έθιμα. Οι ημέρες λοιπόν περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Και έχουμε μπροστά μας και ένα αυτοδιοικητικό σχέδιο, τον Κλισθένη, ο οποίος μαθηματικά, πλην της μεγάλης έκπληξης, δεν βγάζει την Κυριακή 26 Μαΐου δήμαρχο. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι στέλνει πάλι τον κόσμο στις κάλπες για τις 2 Ιουνίου. Εσείς πώς θα διαχειριστείτε όλο αυτό το κεφάλαιο τη συνένεση του νομοθέτη που επιτρέπει συνεργασίες μεταξύ των συνδυασμών? Κοιτάξτε. Φαντάζομαι ότι το έχετε σκεφτεί, έτσι. Είναι γεγονός. Γιατί να πει κάποιος ότι δεν το έχω σκεφτεί, δεν το έχω κάνει, νομίζω όχι, ότι είναι. Εντάξει. Είναι πολιτικά κρυπτόμενος. σίγουρα το έχει κάνει, αλλά δεν θέλει να το πει.
Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Όντως, ο Κλεισθένης είναι ένα πρωτοεφαρμοζόμενο σχέδιο. Το οποίο και λανθασμένο, για... βέβαια, να κάνω και εγώ το σχόλιο μου. Ναι, ναι, θα το δεχθώ. Όχι και... όσον αφορά την απλή αναλογική. Συμφωνώ με την απλή αναλογική, αλλά η απλή αναλογική σε όλο τον κόσμο τελειώνει την πρώτη Κυριακή. Δεν έχει δύο Κυριακές. Ακριβώς. Απλή αναλογική σημαίνει ότι πάρει ο καθένας την πρώτη Κυριακή και ό,τι ποσοστό του αναλογεί. Λοιπόν, αυτά τώρα τα κόλπα, ο πρώτος και ο δεύτερος να πάνε τη δεύτερη Κυριακή, είναι ανούσια. Εν τέλει και η απλή αναλογική δεν είναι σε πλήρη εφαρμογή. Θα μπορούσε να το κάνει και καλύτερα, έτσι όπως και σε επίπεδο Βουλής, κύριε Ανδράδου, που είναι ενισχυμένη η αναλογική, που σημαίνει ότι ο πρώτος να πάρει ένα μπόνους περισσότερους δημοτικού συμβούλους, προκειμένου να έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συμφωνούμε μέχρι λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, δεδομένου όμως ότι είναι ένας πρωτοεφαρμοζόμενος θεσμός, είμαστε αναγκασμένοι, αρεστό ή μη, αυτόν τον θεσμό και αυτό το νομοσχέδιο να τον ακολουθήσουμε. Προσωπική μου θεώρηση είναι ότι εκεί που βλέπεις τη δυσκολία, που αντικειμενικά υπάρχει αυτή η δυσκολία, γιατί δεν θα προκύψουν ισχυρές διοικήσεις, θα είναι για μένα, το εκλαμβάνω ως μια ευκαιρία, να δείξουμε και να ομολογήσουμε σε όλους αυτούς που μας εμπιστευθήκανε τι ακριβώς θέλουμε να φέρουμε στον τόπο. Αν όντως όλα αυτά που ευαγγελίζονται οι υποψήφοι δήμαρχοι για το Δήμο μου ισχύουν, θεωρώ θα έχουμε την καλύτερη διοίκηση. Εγώ είμαι αισιόδοξη και στο κάτω-κάτω, εκεί αυτό θα γίνει και αντιληπτό εκ μέρους των συνδημοτών μας που εμπιστευθήκανε τον όποιο συνδυασμό τι ακριβώς θέλει να φέρει στον τόπο. Εκ μέρους μου υπάρχει διάθεση να προωθηθούν όλα τα θέματα τα οποία θα αναδείξουν και θα δώσουν ζωή στον τόπο, θα δώσουν στο Δημότη την ασφάλεια, θα δώσουν στο Δημότη την άνεση να απευθύνεται σε μια δημοτική αρχή που τον εκπροσωπεί με διαφάνεια, να είναι γνωστό το τι ψηφίζεται. Δεν σας κρύβω ότι είναι μέσα στα σχέδιά μου το να οι αποφάσεις και οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες. Έτσι ώστε να γνωρίζουν ποιους εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους και τι αποφασίζουν αυτοί. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα χαρώ βέβαια να τα ξαναπούμε και να συζητήσουμε και όλοι μαζί και άλλοι συνυποψήφοι. Βεβαίως. Να ακούσουμε τις απόψεις όλων μαζί για να κρίνει καλύτερα και ο ψηφοφόρος στο Δήμο Λαγκαδά, να μπορέσει να έχει καλύτερο κριτήριο για την προτίμησή του. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσάς και στο συνδυασμό σας πολίτες με όραμα. Θα το χαρώ και εγώ πολύ. Λοιπόν, και ήδη να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δώσατε, την ευκαιρία να επικοινωνήσω τις ιδέες μας το πρόγραμμά μας με το κοινό και με τους δημότες μας. Σας ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά. Να καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε κυρίες και κύριοι στη συνέχεια του Δελτίου Ειδήσεων.